σας καλέσαμε για να σας ενημερώσουμε για την ομάδα ΣΟΣ και Παρισιακός που έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται στην περιοχή της Τριφυλίας, αλλά και για την πρώτη ενημέρωση, συζήτηση που θα γίνει για τις εξορίξεις υδρογονανθράκων στην περιοχή μας, στον Κυπαρισιακό, την 5η 9 Μαΐου στις 8.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων, με ομιλητές τον Τάκη Γρηγορίου, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών της Greenpeace, τον Τάσο Κεφαλά, ηλεκτρολόγο μηχανικό από την Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορίξεις υδρογονανθράκων, και τον Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, μηχανικό περιβάλλοντος, μέλος της ομάδας μας και του Συλλόγου Νέων Κυπαρισίας. Αυτή η ομάδα, το ΣΟΣ Κυπαρισιακός, έγινε μετά από τις ανησυχίες που νιώσαμε όλοι, μια μεγάλη ανησυχία που νιώσαμε όταν μάθαμε ότι θα γίνουν εργασίες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων, και διαβάζοντας τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βλέποντας ότι το περιβαλλοντικό σχέδιο, η μελέτη δεν έχει καμία πρόβλεψη. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους σεισμικούς κινδύνους. Όπως ξέρουμε, στην περιοχή μας υπάρχει η Ιόνια Τάφρος με 4 και 5.000 μέτρα βάθος, όπου θα μπουν τα αντλητικά τρυπάνια, και αυτό θα είναι πρωτόγνωρο, θα είναι ένα πείραμα, όπως λένε και οι ίδιες οι εταιρείες. Δεν έχουν ξαναμπεί τόσο βαθιά τα αντλητικά τρυπάνια. Επίσης, δεν υπάρχει οικονομική μελέτη. Όπως ξέρουμε, η περιοχή μας και όλο το Ιόνιο είναι μια τουριστική περιοχή. Κάποιες οικονομικές μελέτες έχουν δείξει ότι θα μετράμε σε δισεκατομμύρια ευρώ τις απώλειες στο τουριστικό προϊόν. Επίσης, βασιζόμαστε και στον αγροτικό τομέα, όπως και στην αλληλεία, και αυτά αναμένεται να πληγούν, σε ατύχημα που είτε μπορεί να οφείλεται σε πετρελαιοκοιλίδα, είτε σε σύγκρουση τάνκερ, γιατί αν αρχίσουν και συνεχιστούν αυτές οι εργασίες, θα υπάρχει μεγάλη διέλευση από δεξαμενόπλια, είτε επίσης και προκαλώντας ένα σεισμό. Αυτά τα λίγα έχω να πω, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει τίποτα. Θα σας μιλήσει τώρα και ο Παναγιώτης από την ομάδα Νέων Κυπαρισίας. Γεια σας και από μένα. Είμαι ένα ανήκω στην ομάδα ΣΟΣ Κυπαρισιακός, αλλά εκπροσωπώ και το Σύλλογο Νέων Κυπαρισίας, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Ξεκινήσαμε, όπως είπε και η Αθηνά, λόγω των ανησυχιών μας που είχαμε για τα σχέδια αυτά, με τις συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος ερευνών και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Κυπαρισιακό, όπως και σε όλο το Ιόνιο. Η ζώνη, ας πούμε, αυτή άτυπη ξεκινάει από το Βόρειο Ιόνιο, από την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, και φτάνει μέχρι δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Μας ανησυχούν πολλά πράγματα, γι' αυτό σκεφτήκαμε να κάνουμε και αυτή την εκδήλωση, παύλα, ας πούμε, έτσι, συζήτηση και ενημέρωση, για να μοιραστούμε προβληματισμούς και ανησυχίες, να κάνουμε και εσάς να αφουγκραστείτε αυτές τις ανησυχίες μας, ως νέοι που είμαστε και ως και μεγαλύτεροι, οι οποίοι ζουν χρόνια εδώ, επενδύουν και θέλουν να συνεχίσουν να επενδύουν στην ομορφιά του τόπου μας, και όπως θέλουμε να κάνουμε εμείς και να κάνουν και τα παιδιά μας μεθαύριο, να δώσουμε την ελευθερία αυτή στα παιδιά μας να το επιλέξουν ή όχι και αυτά. Οι κίνδυνοι είναι αρκετοί, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις επίσης πολλές. Η περιοχή μας έχει μια παραπάνω ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι διαφοροποιείται σε πολλούς άξονες από τις υπόλοιπες περιοχές. Όλο το Ιόνιο είναι σεισμογενές, είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης και η έκτη πιο σεισμογενής στον κόσμο, με τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει αυτό. Και χωρίς η εταιρεία να αναλαμβάνει κάποια ευθύνη από ατύχημα που σχετίζεται με σεισμικές δονήσεις,
Η ανησυχία μας έγκυται στο γεγονός ότι η περιοχή μας βασίζεται στον τουρισμό, θέλει να συνεχίσει να βασίζεται στον τουρισμό και στη Γεωργία και στην Αλία. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ανυπολόγιστες, δεν υπάρχουν εξορίξεις, μύρι υπογόνες. Οι θάλασσες μας κινδυνεύουν άμεσα. Μέσα στις άκρες αυτά, στην ενημέρωση και στην συζήτηση που θα κάνουμε, θα υποθούν πολλά περισσότερα, πολύ πιο εμπεριστατωμένα. Σας καλούμε όλους, καλούμε όλους τους συλλόγους της Τριφυλίας, τους υποψήφιους των δημοτικών εκλογών τώρα, τη Δημοτική Αρχή, την ΝΙΝ εννοείται. Θέλουμε να ενημερωθείτε, θέλουμε να ενημερωθούμε και εμείς, να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε και να δούμε πώς, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την πιθανώς αντίθεσή μας στα σχέδια αυτά. Να επισημάνουμε καταρχάς ότι η ομάδα ΣΟΣ Περισσιακός έχει ξεκάθαρη θέση ενάντια στις εξορίξεις. Ωστόσο, η εκδήλωση συνδιοργανώνεται και από φορείς οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι δεν και καλά, ας πούμε, ενάντια, αλλά στηρίζουν αυτή την ενημέρωση, την προσπάθεια για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αυτά από μένα. Την Πέμπτη σας περιμένουμε στη βιβλιοθήκη των Καργαλιών. Εγώ λέγομαι Σόνια Τουρκολιά. Ανήκω ως άτομο στην ομάδα ΣΟΣ Κυπαρισιακός. Αυτή η μερίδα που γίνεται είναι η αρχή μιας σειράς ημερίδων. Η επόμενη θα ακολουθήσει και άλλη ημερίδα με τις αντίθετες απόψεις, όπου θέλουμε ο κόσμος να έχει πλήρη ενημέρωση και όχι μονομερή. Αυτή τη στιγμή και λόγω εκλογών και όλων των συνθήκων περιοριστήκαμε σε αυτή την πρώτη ημερίδα. Και θέλουμε να επισημάνουμε ότι παρά τους δημόσιους ισχυρισμούς ότι οι περιοχές Natura θα μείνουν στο απειρόβλητο από τις εξορίξεις, εν τούτης, όπως βλέπουμε ακόμα και στην Ήπειρο, οι εξορίξεις έχουν αρχίσει και γίνονται, παρόλο που και εκεί μια περιοχή είναι χαρακτηρισμένη Natura. Εμείς έχουμε την Ελαία με τη Χελώνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι έρευνες και για την εξόρυξη υδρογονανθράκων χρησιμοποιούν τα σεισμικά αεροβόλα, τα λεγόμενα air gun, τα οποία προκαλούν ακουστικές εκρήξεις και κατά συνέπεια ακουστικά τραύματα τόσο στα θαλάσσια θηλαστικά όσο και στη Χελώνα και γενικότερα στα ψάρια, πράγμα που μπορεί να το οδηγήσει και σε θάνατο. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνος υπάρχει για την Αλία μας. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί και πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι όταν σε μία περιοχή ξεκινούν οι εξορίξεις υδρογονανθράκων, δεν υπάρχει δρόμος για επιστροφή. Και αυτά που υπόσχονται για οικονομική ευημερία μέσα από τις εξορίξεις και τα κέρδη που θα έρθουν στο κράτος, εμάς αυτό μας ανησυχεί, γιατί φοβόμαστε μην είναι ένα εισιτήριο, στο τέλος αποδειχθεί ότι είναι ένα εισιτήριο για την εξαθλίωση και την ερημοποίηση όλου του Ιωνίου και κατά συνέπεια και των δικών μας ακτών. Αν η Ελλάδα στηρίζεται στον τουρισμό, κατά βάση και στην Αλία της βέβαια, καταλαβαίνετε η ερημοποίηση από μόλυνση λόγω των εξορίξεων αυτών των περιοχών, τι θα σημαίνει για μας. Όσα κέρδη και να φέρουν, θα είναι καταστροφή για τον τόπο. Σας χαιρετώ και εγώ. Λέγομαι Ιουλία Μαρίνη, είμαι κάτοικος της Κυπαρισίας. Ανήκω στην ομάδα ΣΟΣ Κυπαρισιακός, κατά των εξορίξεων υδρογονανθράκων. Η περιοχή μας έχει χαρακτηριστεί ως οικόπεδο 10 και αυτό το θέμα είναι φλέγον. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, όπως είπαν και προηγουμένως. Μάλιστα, στις 9 Τετάρτου του 2019 υπογράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ των ελληνικών πετρελαίων
και της ελληνικής κυβέρνησης για την έναρξη της έρευνας, της εξόρυξης και της εκμετάλλευσης των υδρογοναθράκων, αν θα βρεθούν βεβαίως. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα σημείο αρκετά καθυστερημένα, χωρίς να έχουμε ενημέρωση, και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους να παραβρεθούν στην πρώτη αυτή ενημέρωση και να ευαισθητοποιηθούν, γιατί ήδη μιλάμε για μία υπογεγραμμένη σύμβαση που βεβαίως δεν έχει επικυρωθεί ακόμα στη Βουλή. Θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι ξεπερασμένο. Επομένως, είναι φυσικό να ανησυχούμε για όλες αυτές τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στη χώρα μας, και στο Ιόνιο και στην Κρήτη αυτές που σκοπεύουν να υπογραφούν και στην Χαλκιδική. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση η χώρα μας, και ανησυχούμε, να καταλήξει το τελευταίο σημείο εξορύξεων και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας να πληγούμε με όλες αυτές τις καταστροφικές επιπτώσεις. Σε αυτή την πρώτη ενημέρωση που θα γίνει έχουμε καλέσει 3 ομιλητές, είναι και οι 3 σχετικοί με αυτό το αντικείμενο. Θα μιλήσουμε εκτενώς για τα θέματα αυτά και τις ανησυχίες μας, και με κάθε τρόπο θα πρέπει ο κόσμος της περιοχής να ευαισθητοποιηθεί και να κινητοποιηθεί. Οπότε και εγώ από μεριάς μου καλώ όλο τον κόσμο και τους τοπικούς άρχοντες και τους συλλόγους και τους πολίτες, τον καθένα ξεχωριστά, να έρθουν στην ενημέρωση και στη συνέχεια να καθίσουν και για περαιτέρω συζήτηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Λέγομαι Γιακουμάκης Κωνσταντίνος, εκπροσωπώ το Πολιτιστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων, πολίτες σε δράση. Το νόμισμα πάντα έχει 2 όψεις. Η μέχρι τώρα όψη που έχει περπατήσει, η μία από τις 2, είναι η γνωστή, αυτή που ξέρουμε, τις υπογραφές των συμβάσεων κτλ. Θα γίνουν εξορύξεις, θα βγάλουμε υδρογονάθρακες και θα ζήσουμε καλύτερα, ας πούμε, να το πω έτσι. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, αυτή την οποία προβάλλουμε εμείς από εδώ πέρα, για να ακουστούν και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ωραία όσο αυτά τα οποία έχουν προβληθεί. Εμείς ως σύλλογο στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις, και οι μεν και οι δε, ώστε οι τριφύλλοι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, γιατί σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Αυτός που ξέρει τι γίνεται πραγματικά και όχι ό,τι του σερβίρουνε. Έτσι λοιπόν παροτρύνουμε όλους τους συμπολίτες μας στην τριφυλία να παρευρεθούν στην εκδήλωση, να ακούσουν και την άποψη αυτή, με την αντίθετη άποψη που θα ακουστεί, όπως είπε προηγουμένως η Σόνια η Τουρκολιά, ώστε κάποια στιγμή, πιστεύω, όλο το Ιόνιο μέχρι την Κρήτη κάτω, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου, η περιοχή δηλαδή που και εκεί πρόκειται να γίνουν εξορύξεις υδρογοναθράκων, να λάβει εκείνα τα κινηματικά χαρακτηριστικά. Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω ένα παράδειγμα που είχε συμβεί το 1996 στο Κυπαρισιακό, και αυτό το λέω για να τονίσω το ευαίσθητο της περιοχής. Πέρα από τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει η περιοχή του Ιωνίου όσον αφορά τα βάθη και την οικολογία, το 1996 το ΝΑΤΟ δοκίμαζε στο Κυπαρισιακό μια καινούρια ηχοεντοπιστική συσκευή των υποβρυχίων, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χτυπήσει κάποιο κοπάδι ζηφιών που περνούσε από την περιοχή, τα οποία τα ανάγκασε 12 κοιτώδη να βγουν στις ακτές εδώ από τη Ζαχάρο μέχρι τον Αγρίλη, όπου τους είχε καταστρέψει το σόναρ. Τα οποία άλλα εκβράστηκαν νεκρά και άλλα σε ημιθανή κατάσταση.
παράδειγμα του Πρίνου και της Νέας Καβάλας, του ενός ένα πιο μικρό νησάκι που κάνουν και εκεί εξορίξεις, είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό του Ιωνίου. Η θάλασσα εκεί έχει, μάλλον ο βυθός έχει βάθος 30 μέτρα. 30 και 50 αντίστοιχα. Εδώ μιλάμε για 1000 και 2000. Και 3.500. 3.500 σε πιο δόλες περιοχές του Ιωνίου. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, από αυτό ότι ναι, μεν στη Θάσο όντως δεν έχει υπάρξει κάποιο ατύχημα, σοβαρό τουλάχιστον. Μην ξεχνάμε όμως ότι καμία εξόρυξη δεν είναι μύρη υπογόνος. Πολλοί κάτοικοι έχουν πρόβλημα και με τις οσμές στις αποθήκες, στις παράκτες οι οποίες υπάρχουν. Και δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι μπορούν, ας πούμε, να ακολουθήσουν σε αυτά τα νερά. Διότι από τη στιγμή που τρυπάει ένα τρυπάνι, μικροδιαρροές υπάρχουν 24 ώρες το 24ωρο. Και εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι το μοντέλο των ελληνικών καυσίμων είναι παροχημένο διεθνώς. Όλες οι χώρες της Μεσογείου, εκτός της Ελλάδος, καταργούν και απαγορεύουν τις εξορίξεις. Δεν μπορούμε εμείς, μια χώρα η οποία ποτέ δεν είχε ασχοληθεί εκτός του Πρίνου, δεν είχε ασχοληθεί με τις εξορίξεις, να πούμε σήμερα ότι ναι, κάνουμε εξορίξεις και γινόμαστε ένα εργαστήριο δοκιμασίας της νέας τεχνολογίας που υπάρχει τώρα, η μέθοδος fracking. Θα πούμε πολλά περισσότερα στην ημερίδα, ας μην λέμε πολλά. Όχι, έτσι, προσωπικές απορίες. Ναι, αλλά τώρα δεν κάνε, θα κάνει εξόρυξη πετρελαίου ή υδρογονάνθρακα. Το πετρέλαιο είναι και το φυσικό αέριο. Ό,τι βρουν. Το φυσικό αέριο δεν είναι παροχημένο. Η εκτίμηση από το 1981 στην περιοχή μας είναι ότι υπάρχει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τώρα γιατί στοχεύουν, για πετρέλαιο ή για φυσικό αέριο? Για τα δύο. Ό,τι βρουν. Τα οικονομικά είναι, οι οικονομικές συμβάσεις δεν είναι ασύμφορες. Βέβαια λένε, από το 81 λέγανε και γι' αυτό δεν είχαν ασχοληθεί σοβαρά. Γι' αυτό δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ. Από το 81 το λέγανε αυτό, ότι οι ποσότητες είναι μάλλον μικρές. Μη συμφέρουσες. Ναι, και μη συμφέρουσες. Και γι' αυτό δεν είχαν ασχοληθεί. Και αυτό το οποίο, εμείς συμπεραίνουμε σήμερα είναι ότι ασχολούνται σήμερα έτσι ώστε να γίνει, για να γίνει σε πειραματικό στάδιο αυτή η νέα τεχνολογία στην περιοχή μας. Προφανώς δεν μπορεί να το εφαρμόσουμε. Δηλαδή πειραματικά κάτι δοκιμάζεται. Ναι. Δοκιμάζεται για μεγάλα βάθη, πιστεύετε? Ναι, για μεγάλα βάθη. Αυτό δοκιμάζεται. Οι ίδιες εταιρείες το έχουν πει αυτό. Το ατύχημα στο Deepwater Horizon που είχε γίνει το 6, το 5 δεν θυμάμαι, το 10, όχι το 2010, το 2010, ναι, ήταν στα 1500 μέτρα βάθος η πιο βαθιά γεώτρηση του κόσμου. Τώρα η τεχνολογία τους λένε ότι την έχουν εξελίξει και ότι θα πειραματιστούν, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί η ΣΕΙΣΕΛ, στα 3.500 και 4.000 μέτρα βάθος. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή έρχονται σε μια περιοχή που δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, αλλά θέλουν να δοκιμάσουν κάποιες καινούργιες τεχνολογίες. Ακριβώς. Ξέρω πώς δοκιμάζουν στο Ιράκ τις νέες βόμβες και τέτοια. Ακριβώς. Έτσι... Επίσης και η Νορβηγία, που στηρίζεται η οικονομία της στους υδρογονάνθρακες, ήδη στα φυλακά έχει αρχίσει και καταργεί κάποια οικόπεδα εξορίξεων και προσανατολίζεται σε νέες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Η Βραζιλία έχει αρχίσει και λέει για συγκεκριμένα οικόπεδα εξορίξεων που γίνονται. Για τέταρτη φορά όχι. Σε κάποια είναι δεσμευμένη, ίσως λόγω σύμβασης, σε κάποια